Με φυσική παρουσία και διαδικτυακή παρουσία, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Για όσους δεν βρίσκονται εδώ και παρακολουθούν διαδικτυακά, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Με δεδομένη την απαρτία ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Πριν μπούμε στο θέμα, πρέπει να ενημερώσω το σώμα πως από τις 6 έως και τις 10 Οκτωβρίου θα έχουμε μία αποστολή στη Σμύρνη, όπου στις 9 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης ο κύριος Βαρθολομαίος στην Αγία Φωτεινή της Σμύρνης. Ζήτησα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να ορίσουν από έναν εκπρόσωπο. Το ξαναλέω στους συναδέλφους όσοι θέλουν να δηλώσουν για να παρευρεθούμε στην λειτουργία της 9ης Οκτωβρίου με τον Πατριάρχη στη Σμύρνη, που έχει και τον συμβολισμό της φέτος. Επίσης, στην συνεδρία της Παρασκευής θα συζητήσουμε για την ετήσια έκθεση, την έκθεση της Συνόδου μάλλον, της Συνόδου που κλείνει στο τέλος του μήνα. Οπότε θα μιλήσουμε για τις θεματικές και παρακαλώ τους συναδέλφους να αναλάβουν μία θεματική για να ολοκληρώσουμε την έκθεση. Όπως είχαμε κάνει και τον προηγούμενο χρόνο, είχαμε και ένα πρόσωπο που ανέλαβε μία θεματική, αλλά είχαμε και συνεργασίες Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικές συνεργασίες δηλαδή για κάποιες θεματικές. Θα τα δούμε αυτά την Παρασκευή, το λέω για να προειδεάσω και να είμαστε έτοιμοι στην επόμενη συνεδρίαση. Σήμερα λοιπόν, συνεχίζοντας τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα της ημερήσιας διάταξης στην ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από συλλόγους προσφυγικούς της χώρας και μη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή, αυτό το τραγικό ορόσημο στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, όπου έχουμε προσκεκλημένους τους συλλόγους του Δήμου Ωραιοκάστρου του νομού Θεσσαλονίκης. Κοινή αφετηρία, όπως όλοι γνωρίζουμε, όλων των συλλόγων είναι ο αγώνος που δίνουν για τη διατήρηση και της ιστορικής μνήμης αλλά και της παράδοσης και του πολιτισμού μέσα από εκδηλώσεις, από κάθε έκφαση του δημοσίου βίου, από τραγούδια, από χορούς, από γευστικές πρωτοβουλίες, από μουσική. Και επιδιώκουν έτσι να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων μας, ουσιαστικά την ιστορία και την ταυτότητα του έθνους μας. Είναι αυτοί οι σύλλογοι που, έχοντας ακούσματα ή από ενδιαφέρον διαβάζοντας την ιστορία και τον ξεχωρισμό των προγόνων μας από τις πατρογονικές αιστείες, κρατούν ζωντανό αυτό που πρέπει να κρατήσουν και οι ίδιοι νιώθουν και νιώθουμε, γιατί το αισθάνομαι και εγώ, ότι ήρθαμε εδώ, ριζώσαμε, φυτρώσαμε, προοδεύσαμε και αρχίσαμε μια νέα ζωή, συμβάλλοντας σημαντικά και στην ανάπτυξη, αν θέλετε, και την ευημερία του ελληνικού κράτους. Σήμερα λοιπόν, μαζί με τους συλλόγους του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον Παντελή τον Τσακίρη. Κύριε Δήμαρχε, άμα θέλετε, ελάτε μαζί με τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, τον κύριο Καρασαβίδη. Ελάτε, καθίστε εδώ εσείς. Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, την κυρία Αραμπατζίδου Μαρία, τον κύριο Σαραμούτζη Χρήστο, τον κύριο, μιλάω για τον κύριο Νίκο, πού είσαι Νίκο, Γελτζόγλου, και τον Πάτροκλο, λοιπόν, και τον Πάτροκλο, τον Σπυρόπουλο, Σιδερόπουλος με αυτόν. Ξεκινάμε λοιπόν
την συζήτησή μας, ξεκινώντας από την Ένωση Ποντίων Ουρακάστρου και Φίλων, ένα δυναμικό σύλλογο, ποντιακό σύλλογο, ο οποίος έχει μια σημαντική παρουσία και έχω τη δυνατότητα να τη γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια. Για το σύλλογο θα μας μιλήσει η πρόεδρος, η κυρία Γεωργία Πετρίδου. Κυρία Πετρίδου, έχετε το λόγο, ανοίξτε το μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί μπροστά σας. Έχετε το λόγο για 4 λεπτά.